Whee! Whee! Η Αποστολή είναι ένα συνεργατικό επιτραπέζιο σπαζοκεφαλιά, όπου η παρέα συμμετέχει σε μία επανδρωμένη αποστολή με σκοπό την εξερεύνηση του ένατου πλανήτη. Το παιχνίδι χωρίζεται σε 50 αποστολές αυξανόμενης δυσκολίας, τις οποίες θα βρούμε στο βιβλίο του ημερολογίου. Κάθε αποστολή είναι ουσιαστικά και μία νέα παρτίδα, όπου οι βασικοί κανόνες παραμένουν οι ίδιοι, ενώ αλλάζουν κάποιες συνθήκες που επηρεάζουν το παιχνίδι. Οι αποστολές δεν διαρκούν πάνω από 20 λεπτά η καθεμία. Ωστόσο, εάν αποτύχουμε σε κάποια, θα πρέπει να την επαναλάβουμε. Κάθε φορά που ολοκληρώνουμε επιτυχώς μία αποστολή, σημειώνουμε στο ημερολόγιο τις προσπάθειες που χρειαστήκαμε. Έτσι τελικά, σκοπός μας είναι να ολοκληρώσουμε όλες τις αποστολές με όσο το δυνατόν λιγότερες αποτυχίες. Για να παίξουμε, ανακατεύουμε και μοιράζουμε ισόποσα τις 40 μεγάλες κάρτες κλειστές στους παίκτες. Αν παίζουμε 3 άτομα, κάποιος θα πάρει μία παραπάνω. Κατόπιν, ανακατεύουμε τις 36 μικρές κάρτες εργασίας και τις τοποθετούμε κλειστές στο κέντρο του τραπεζιού, μαζί με το δείκτη σήματος κινδύνου, τους τετράγωνους δείκτες και τις κάρτες υπενθύμησης. Τέλος, κάθε παίκτης παίρνει ένα δείκτη ραδιοεπικοινωνίας και αφού δει ο καθένας τις κάρτες του, όποιος έχει την κάρτα πυράβλου 4 στο χέρι του, παίρνει το δείκτη του κυβερνήτη για την αποστολή αυτή. Πλέον μπορούμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα όμως, ας δούμε τον τρόπο που κυλάνε οι γύροι του παιχνιδιού. Στην αποστολή, κάθε γύρο, ένα-ένα τα μέλη του πληρώματος, παίζουν σε μία γραμμή μία κάρτα από το χέρι τους, δημιουργώντας έτσι μία μπάζα. Την μπάζα αυτή θα την κερδίσει όποιος έπαιξε την ισχυρότερη κάρτα. Συχνά θα θέλουμε να κερδίζουν συγκεκριμένα άτομα συγκεκριμένες μπάζες προκειμένου να ολοκληρώσουν διάφορες εργασίες τους ώστε να επιτύχουμε στην αποστολή μας. Πριν όμως μιλήσουμε γι' αυτό, καλύτερα ας δούμε ένα παράδειγμα για να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να κερδίσουμε μία μπάζα. Επειδή είναι ο πρώτος γύρος του παιχνιδιού, πρώτος ξεκινάει ο κυβερνήτης, ο οποίος διαλέγει και παίζει ένα πράσινο 5 στο τραπέζι. Το χρώμα της πρώτης κάρτας καθορίζει πάντα και το χρώμα της μπάζας. Έτσι, οι υπόλοιποι παίκτες δεξιόστροφα παίζουν αναγκαστικά και αυτή μία πράσινη κάρτα. Αν κάποιος δεν έχει πράσινο, τότε και μόνο τότε μπορεί να παίξει άλλο χρώμα. Μόλις όλοι παίξουν από μία κάρτα, η μπάζα ολοκληρώνεται και εκείνος που έπαιξε το μεγαλύτερο καθορισμένο χρώμα, στην προκειμένη το πράσινο 7, την κερδίζει. Την παίρνει κλειστή μπροστά του και κατόπιν ξεκινάει την επόμενη μπάζα παίζοντας μία νέα κάρτα από το χέρι του. Ανάμεσα στις κάρτες υπάρχουν και 4 κάρτες πυράβλων. Οι πύραυλοι θεωρούνται ατού και κερδίζουν αυτόματα την μπάζα στην οποία παίχτηκαν. Και πάλι όμως ισχύει η προϋπόθεση πως για να παίξουμε ένα πύραυλο θα πρέπει να μην έχουμε κάρτα του καθορισμένου χρώματος. Έχοντας μάθει λοιπόν πώς λειτουργούν οι μπάζες, είναι ώρα να μιλήσουμε και για το θέμα των εργασιών, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ολοκλήρωση μιας αποστολής. Στην αρχή κάθε παιχνιδιού, αφού όλοι δούμε τις κάρτες μας, ο κυβερνήτης ανοίγει στο τραπέζι τόσες κάρτες εργασίας, όσες δείχνει το ανάλογο σύμβολο στη σύνοψη της αποστολής. Ύστερα, ξεκινώντας πάλι από τον κυβερνήτη, ένας-ένας, όλοι επιλέγουμε δεξιόστροφα εργασίες μία-μία μέχρι να τελειώσουν. Σε αντίθεση με τις άλλες κάρτες, οι εργασίες βρίσκονται φανερές μπροστά μας και είναι ευθύνη μας, εφόσον τις αναλάβαμε, να τις ολοκληρώσουμε. Για να ολοκληρώσουμε μια εργασία που αναλάβαμε, πρέπει να κερδίσουμε την μπάζα που θα δημιουργηθεί κάποια στιγμή στο τραπέζι και θα περιέχει την κάρτα που αναγράφεται στην εργασία μας. Όταν ολοκληρώνουμε μια εργασία, γυρίζουμε ανάποδα την κάρτα της. Αν όλοι οι παίκτες ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας, τότε το παιχνίδι λύγει με επιτυχία και μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη αποστολή.
από την άλλη. Αν κάποιος δεν κατάφερε να κερδίσει μία μπάζα που θα έπρεπε ώστε να ολοκληρώσει μία από τις εργασίες του, τότε όλοι χάνουμε και πρέπει να επαναλάβουμε την αποστολή από την αρχή. Η ολοκλήρωση των εργασιών θα ήταν πραγματικά πολύ εύκολη αν μπορούσαμε να μιλήσουμε και να συνεργαστούμε ελεύθερα με τους συμπαίκτες μας. Κάτι τέτοιο όμως απαγορεύεται αυστηρά. Στην αποστολή, ο μόνος τρόπος επικοινωνίας είναι η ραδιοεπικοινωνία, η οποία λειτουργεί ως εξής. Προτού ξεκινήσει μία μπάζα, μπορούμε να φανερώσουμε μία κάρτα από το χέρι μας, αφήνοντάς τη στο τραπέζι. Αρκεί αυτή να είναι η μεγαλύτερη ή η μικρότερη κάρτα εκείνη του χρώματος που έχουμε και όχι πύραυλος. Εάν είναι η μεγαλύτερη, τοποθετούμε το δείκτη ραδιοεπικοινωνίας μας στην πάνω πλευρά της, ενώ αν είναι η μικρότερη, τον τοποθετούμε στην κάτω. Σε περίπτωση που η κάρτα που φανερώσαμε είναι η μοναδική κάρτα αυτού του χρώματος που διαθέτουμε, τότε βάζουμε το δείκτη στο κέντρο της κάρτας. Η κάρτα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά όποτε θέλουμε. Μέχρι τότε όμως παραμένει στο τραπέζι και στη θέση της κρατάμε μία κάρτα υπενθύμησης για να μην την ξεχάσουμε. Κάθε μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει τη ραδιοεπικοινωνία μόνο μία φορά σε κάθε αποστολή. Και μιας και είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας, καλό θα ήταν να είμαστε προσεκτικοί με τις πληροφορίες που αποκαλύπτουμε. Και τώρα ας μιλήσουμε για τους δείκτες εργασίας που βρίσκουμε συχνά στις αποστολές μας και επηρεάζουν τη σειρά που κάνουμε τις εργασίες μας. Στην αρχή κάθε παιχνιδιού, πριν φανερωθούν οι κάρτες εργασίας, ο κυβερνήτης φτιάχνει μία σειρά με τους δείκτες που φαίνονται στη σύνοψη της αποστολής. Κατόπιν, ανοίγει τις κάρτες εργασίας και τις τοποθετεί από τα αριστερά προς τα δεξιά, κάτω από τους δείκτες. Στη συνέχεια, όποιος παίκτης αναλαμβάνει μία από αυτές τις αποστολές, παίρνει μαζί και τον αντίστοιχο δείκτη. Οι δείκτες εργασίας δηλώνουν τη σειρά με την οποία θα πρέπει να γίνουν οι αντίστοιχες εργασίες. Για παράδειγμα, αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί πρώτη, ενώ αυτή τρίτη. Διαφορετικά θα χάσουμε. Αναλυτικότερη όμως εξήγηση για τους δείκτες εργασίας καθώς και για τα 5 εξής σύμβολα θα βρείτε στις οδηγίες. Τέλος, ας μιλήσουμε και για το σήμα κινδύνου, το οποίο είναι μία έξτρα βοήθεια σε περίπτωση που κάποια αποστολή μας φαίνεται υπερβολικά δύσκολη. Το σήμα κινδύνου μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο μία φορά στην αρχή κάθε αποστολής, αφού μοιραστούν οι εργασίες και εφόσον όλα τα μέλη το συμφωνήσουν. Για να το ενεργοποιήσουμε, γυρίζουμε τον αντίστοιχο δείκτη στη φανερή πλευρά. Ύστερα, κάθε μέλος διαλέγει και δίνει μία από τις κάρτες του, εκτός από πυράβλους, στον παίκτη που βρίσκεται στα αριστερά ή δεξιά του. Η κατεύθυνση είναι η ίδια για όλους μας και την αποφασίζουμε μαζί. Όταν ενεργοποιούμε το σήμα κινδύνου, τότε αυτό παραμένει ενεργό για όλες τις υπόλοιπες προσπάθειές μας μέχρι να ολοκληρώσουμε την αποστολή. Φυσικά, μπορούμε να το χρησιμοποιούμε κανονικά στην αρχή κάθε προσπάθειας. Παρ' όλα αυτά, η ενεργοποίησή του επιφέρει και συνέπειες, καθώς εάν στο τέλος μίας αποστολής ο δείκτης είναι φανερός, τότε πρέπει να προσθέσουμε +1 στην τελική βαθμολογία μας για την αποστολή. Έχοντας λοιπόν κατανοήσει τους κανόνες, μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε τις αποστολές μας. Κάθε φορά που ξεκινάμε μία νέα αποστολή, ένας παίκτης διαβάζει δυνατά τη σύνοψή της και τις συνθήκες που την επηρεάζουν. Και όταν ολοκληρώνουμε με επιτυχία μία αποστολή, σημειώνουμε τις προσπάθειες που χρειάστηκε η ομάδα μας μέχρι να τα καταφέρει. Φυσικά, όσο λιγότερες προσπάθειες χρειαστήκαμε, τόσο καλύτερο θα είναι το τελικό μας σκορ όταν ολοκληρώσουμε και τις 50 αποστολές. Αυτή ήταν η αποστολή, ένα έξυπνο παιχνίδι που θα ενθουσιάσει παρέες, καθώς είναι πολύ εύκολο να το μάθει κανείς. Ωστόσο, οι αποστολές είναι αυξανόμενης δυσκολίας και έτσι συνεχώς αποτελούν μία πρόκληση για την ομάδα. Επιπλέον, μιας και κάθε αποστολή έχει μικρή διάρκεια, πρόκειται για ένα ιδανικό παιχνίδι για να παίζουμε σε διαλύματα ή όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος. Είμαι η Μάιρα και όλοι εμείς εδώ στην Κάισα σας ευχόμαστε καλά παιχνίδια! Εγγραφή στο κανάλι, μην ξεχάσετε να κάνετε! Επιπλέον, τη γραφή. Παρ' όλα αυτά, η ενεργοποίηση του δείκτη επιφέρει και συνέπειες. Γιατί, καθώς... Θα το πω! Wow.